Καλώς ήλθες στο ταξίδι της πνευματικής ανάπτυξης. Αυτός ο διαλογισμός είναι μία άσκηση για να σε ενεργοποιήσει σε πράξεις σεβασμού και αφοσίωσης στη μητέρα γη και τα πλάσματά της. Κάθισε άνετα με την πλάτη ευθεία. Βάλε το ένα σου χέρι επάνω στο στήθος και το άλλο επάνω στο στομάχι για να παρακολουθήσεις την αναπνοή. Εισπνέεις αργά από τη μύτη και εκπνέεις από το στόμα. Εκπνέοντας, βγάλε όσο περισσότερο αέρα μπορείς. Προσπάθησε έπειτα να εισπνεύσεις αργά, ώστε το κάτω μέρος της κοιλιακής χώρας να ανέβει και να γεμίσει. Να είσαι ευγενικός με την αναπνοή. Προσευχήσου στο πνεύμα την πρωταρχική πηγή της δημιουργίας και βάλε ως πρόθεση την κατανόηση της ενότητάς σου με τη φύση. Κλείσε τα μάτια σου απαλά και οραματίσου τον εαυτό σου να παίρνει από το χέρι ένα πεντάχρονο παιδί για να το οδηγήσει στην κορυφή ενός βουνού. Το βουνό έχει μεγάλο υψόμετρο και είναι απότομο, με πυκνή βλάστηση. Είσαι αποφασιστικός να ανέβεις εκεί επάνω με τον εαυτό σου και το παιδί για να απολαύσεις το τοπίο της γης. Ο δρόμος για να ανέβεις στο ιερό βουνό είναι στενός και οι πέτρινες σκάλες από γρανίτη που οδηγούν στην ανάβαση απαιτούν προσπάθεια. Καθώς περπατάς προς το βουνό, αρχίζεις να εξηγείς στο παιδί τη θεϊκή φύση των ζώων και τη σύνδεσή μας με αυτά. Το ενθαρρύνεις να φροντίζει το περιβάλλον και να κάνει πράξεις φροντίδας ως μέρος της καθημερινής του ζωής. Του μεταφέρεις συνήθειες προσοχής και φροντίδας της γης που προέρχονται από παλιές γενιές. Συνέχισε να αναπνέεις βαθιά. Το παιδί σε κοιτάζει και περιμένει από σένα μια περιγραφή όσων θα συναντήσετε επάνω στο βουνό. Του λες: μέσα στον κήπο του θεϊκού, πρώτα απ' όλα θα συναντήσουμε το τζάγκουαρ, τη μεγάλη μαύρη γάτα που είναι σύμβολο δύναμης. Οι πρίγκιπες και οι βασιλείς καθόντουσαν σε θρόνους σκαλισμένους ως τζάγκουαρ και οι ανώτατοι πολεμιστές έδιναν με περηφάνεια το όνομά του σε μάχες. Το βρίσκουμε στους μύθους της δημιουργίας των αρχαίων λαών. Θα συναντήσουμε τον πίθηκο που θεωρείται εγγύηση καλής τύχης και ευημερίας. Σκυλιά, οδηγούς των νεκρών στον κάτω κόσμο. Κουνέλια που σχετίζονται με τη σεληνιακή λατρεία γιατί έδειχναν τα σημάδια του φεγγαριού στους αρχαίους ανθρώπους. Οι άνθρωποι απεικόνιζαν τα παιχνιδιάρικα κουνέλια σε δοχεία και άλλα αγγεία. Επάνω στο βουνό θα συναντήσουμε συναρπαστικές μορφές ζωής και μικροσκοπικά ποντίκια που τρέχοντας βιαστικά και έντονα αναζητούν τροφή. Πουλιά που συνδέονται με τον κύκλο της ζωής και θεωρούνται θεϊκά, λατρεύονται από τους αρχαίους πολιτισμούς. Τον αετό και την κουκουβάγια που απεικονίζονται ως το τέμ, μεγάλα αγάλματα. Αλλά ακόμα και τη θαλάσσια ζωή μπορούμε να δούμε στο ιερό βουνό. Ψάρια, οστρακοειδή, θαλάσσιες χελώνες αφθονούν εκεί
καμία μορφή ζωής δε φαίνεται ασήμαντη για να εμπνεύσει τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό, που κοιτάζει προς τη φύση για να συνδεθεί μέσα του μαζί της. Σιγά σιγά φτάνετε στην κορυφή του ιερού βουνού των αυτόχθονων αμερικανικών πολιτισμών. Πριν φτάσετε στην κορυφή, βρίσκεστε σε έναν κήπο της Εδέμ, σε έναν επίγειο παράδεισο, και αποφασίζετε να απολαύσετε την παραμονή σας εκεί. Δίνεις στο παιδί μερικές συμβουλές σεβασμού για τη φύση. Θα κάνουμε κάτι για να δείξουμε σεβασμό στη μητέρα γη και τα όντα της στην καθημερινή μας ζωή. Δεν θα αγοράζουμε κατοικίδια ζώα. Ας υιοθετήσουμε ένα αδέσποτο ζώο ανταυτού. Θα καλλιεργούμε ζωντανά φυτά σε γλάστρες και θα τα δίνουμε ως δώρα αντί για κομμένα λουλούδια. Όσο πιο συχνά μπορούμε, θα επιλέξουμε μια διαφορετική τοποθεσία κάθε φορά για να φυτέψουμε ένα δέντρο και να μετατρέψουμε αυτή τη δραστηριότητα σε ένδειξη αγάπης και σεβασμού. Θα βγαίνουμε στη φύση πιο συχνά και θα προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε έναν κήπο ή να φυτέψουμε κάτι στο σπίτι μας. Θα υψώσουμε τη φωνή ενάντια στην κακομεταχείριση των ζώων και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την υπερβολική κατανάλωση κρέατος. Δεν θα πετάμε στα σκουπίδια τα ασυνήθιστα φρούτα ή λαχανικά επειδή το μέγεθος ή το σχήμα ή το χρώμα τους δεν είναι τέλεια. Δεν θα αφήσουμε τα ζώα και τα φυτά να χαθούν. Το παιδί σου χαμογελά, καθώς αμφότεροι δεσμεύεστε να ενισχύσετε αυτές τις αξίες, την ενσυναίσθηση, την ανοχή, τον σεβασμό και την ευθύνη. Καθώς απολαμβάνετε την παραμονή σας στο μαγικό κήπο της Εδέμ, των αμερικανικών πολιτισμών, των Ίνκας, των Αζτέκων και των Μάγιας, τους ευχαριστείτε για το στοιχείο της διατήρησης της ισορροπίας στη μητέρα γη. Εκφράζετε ευγνωμοσύνη για αυτή τη βαθύτερη γνώση του σεβασμού. Δίνετε τώρα λίγο χρόνο στον εαυτό σας για να ευχαριστήσετε το πνεύμα που επέτρεψε αυτή τη σύνδεση με την εσωτερική σας φύση. Το θεϊκό είναι ακατανόητο και αδιαίρετο σε όλες του τις μορφές από την αρχή του χρόνου.